Πληροφόρηση και ενημέρωση από τα πάνω προς τα κάτω.
ορουσία λοιπόν τη δεκαετία των μέσων τη δεκαετία του 1990 έως και τις αρχές της δεκαετίας του 2000 άρχισε να συζητείται και πιο κριτικές και ίσως απεσιόδοξες φορές άρχισαν να διατυπώνονται σε διάφορα συνέδρια, βιβλία, περιοδικά κ.ο.κ. Έτσι ώστε σήμερα πια να μπορεί να μιλάει κανείς για δύο τροποτινά διαφορετικά στρατόπεδα, που από μια έχουμε, αν θέλετε, τους τους φίλους του διαδικτύου και μέσα τους εχθρούς του διαδικτύου. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα με μια αισιόδοξη ή μια απεσιόδοξη μορφή. Βεβαίως, πάντα η αλήθεια βρίσκεται προς το μέσο. Βρίσκεται στο μέσο η αλήθεια. Οπότε κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτος ως προς τις συνέπειες και τις επιδράσεις του νέου αυτού μέσου. Και γιατί το λέω αυτό. Ο κ. Καψής είπε προηγουμένως ότι οι επιδράσεις του διαδικτύου είναι ισχυρές, σημαντικές, παρόλα αυτά δεν μπορούμε ακόμα, επειδή είναι στην αρχή το φαινόμενο, δεν μπορούμε ακόμα να τις διαπιστώσουμε και να τις διαγνώσουμε. Από τις πολλές έρευνες που γίνονται σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνικό και διαπολιτισμικό επίπεδο, που μπορώ να σας πω, όσες από αυτές φυσικά έχω μια κάποια εξοικείωση, μπορώ να σας πω ότι μόνο μετά από συγκεκριμένη ανάλυση συγκεκριμένων καταστάσεων μπορούμε να είμαστε σίγουροι και να διαπιστώσουμε ότι όντως η χρήση του διαδικτύου στην πολιτική επικοινωνία μια συγκεκριμένη περίοδο, σε μια συγκεκριμένη χώρα και στο πλαίσιο της λειτουργίας κάποιων συγκεκριμένων κομμάτων μπορεί να είχε θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά, αν θέλετε, την διεύρυνση της συμμετοχής, την διεύρυνση της διαφάνειας κ.ο.κ. Θέλω να πω λοιπόν δηλαδή ότι ακριβώς επειδή οι επιδράσεις του διαδικτύου είναι περίπλοκες, πολυεπίπεδες, σε μικρό, μέσο, μάκρο επίπεδο, στο χρόνο της μικράς και του χρόνο της μεγάλης διάρκειας, σε διαφορετικές χώρες, όπως είπα πριν, και σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, μόνο, και το λέω αυτό ως ίδιος πολίτης, ούτε ως χρήστης του διαδικτύου, αλλά ως καθηγητής πολιτικής επικοινωνίας. Μόνο με πολύ συγκεκριμένη έρευνα και ανάλυση και με πολύ συνειδητότητα μπορούμε να διατυπώσουμε ορισμένα προσωρινά πάντα συμπεράσματα ως την μία την άλλη κατεύθυνση. Αυτό που συνήθως, στο οποίο συνήθως καταλήγουν θεωρητικοί όπως παραδείγματος χάρη ο Γουέμπστερ και άλλοι, είναι ότι στην εποχή μας, στην εποχή που δεν είναι η εποχή του είτε το ένα είτε το άλλο, αλλά είναι η εποχή του και το ένα και το άλλο, αυτή είναι, αν θέλετε, η πολιτισμική συνθήκη της ύστερης μετερικότητας, αυτές οι επιδράσεις του διαδικτύου λοιπόν στη δημοκρατία και στον δημόσιο λόγο μπορούν να συνοψιστούν στο ότι έχουν συμβάλει όχι τόσο στην ενίσχυση της δημόσιας σφαίρας, όπως ας πούμε ο Νέδρα Κόντε προφήτευε πριν από 25 χρόνια, 20 χρόνια, αλλά έχουν επενδύσει συμβάλει στον κατακαιρματισμό της δημόσιας σφαίρας. Δηλαδή στην δημιουργία επιμέρους κοινοτήτων εντός του διαδικτύου, οι οποίες δεν επικοινωνούν τόσο η μία με την άλλη, όσο πληρώνουν τα μέλη της μεταξύ τους. Δεν είναι τυχαίο, παραδείγματος χάρη, ότι ολοένα και περισσότερο γίνεται η ανάλυση που γίνεται για το Facebook και τα υπόλοιπα κοινωνικά μέσα, καταδεικνύει ότι πρόκειται περί ενός γενικευμένου ψηφιακού ναρκισισμού. Που βέβαια αυτό δεν είναι καθόλου άσχετο από αυτό που είχε διαγνώσει ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70 ο Κρίστοφερ Λαντς, ότι οι σύγχρονες κοινωνίες, αυτές τις οποίες συνήθως ονομάζουμε κοινωνίες της ύστερης νοτερικότητας, οι μεταμοντέρνες κοινωνίες, είναι κοινωνίες στις οποίες ολοένα και περισσότερο σε ατομικό επίπεδο, λόγω του καταναλωτισμού, λόγω της ρευστότητας των ρόλων και της πολλαπλότητας των ρόλων και των ρυθμών της κοινωνικής και οικονομικής
προσωπική ζωή, συμβαίνει και περισσότερο για να συναντάμε καταθλίψεις, κατάθλιψη δηλαδή, και πολλές άλλες ψυχικές ασθένειες που έχουν να κάνουν με ναρκισσικές διαταραχές. Έτσι λοιπόν, από τη δημόσια σφαίρα πάμε σε επιμέρους, δημόσιες σφαίρες. Αυτό είναι μια από τις συνέπειες της συστηματικής χρήσης του διαδικτύου στον δημόσιο χώρο και στον δημόσιο λόγο. Για τον δημόσιο λόγο λίγο κάτι παραπάνω. Από πολύ νωρίς, από τα τέλη της δεκαετίας του 90, στη διεθνή βιβλιογραφία είχε καταγραφεί με έρευνες, συστηματικές έρευνες, είχε καταγραφεί μια διπλή δυνατότητα του διαδικτύου. Από τη μια, να γεφυρώσει ανθρώπους, να διασυνδέσει κοινότητες, άρα να συμβάλλει σε αυτό που λέμε διασυνδετικό κοινωνικό κεφάλαιο, από την άλλη όμως να διαχωρίσει ανθρώπους, να επιτείνει εχθρότητες. Δύο παραδείγματα. Μέσω του διαδικτύου αναπτύσσονται αυτό που συνήθως στην Ελλάδα το ονομάζουμε εικονικές κοινότητες, αλλά δυνητικές κοινότητες, οι virtual communities. Μέσω του διαδικτύου λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια έχουν αναπτυχθεί δυνητικές κοινότητες, μορφές δηλαδή ψηφιακής κοινωνικότητας, όπου διασπαρμένοι άνθρωποι ή της ίδιας εθνότητας, μετανάστες δηλαδή, πρόσφυγες κλπ., μπορούν στο διαδίκτυο, σε αυτόν τον δυνητικό χώρο, μπορούν να επανευρίσκονται και να επανασυνθέτουν σχέσεις και γέφυρες επικοινωνίας. Από την άλλη όμως ξέρουμε ότι πολύ συχνά η χρήση του διαδικτύου δημιουργεί την ευκαιρία όχι για τη συμφιλίωση και τη γεφύρωση, αλλά δημιουργία αλλά τον επιπολασμό λόγω του μίσους. Λόγω του μίσους, δηλαδή hate, το λεγόμενο hate speech, το οποίο το βλέπουμε και στις σχέσεις και στις ιστοσελίδες στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους και στις διάφορες εθνοτικές συγκρούσεις και φιλίους πολέμους, και βεβαίως το έχουμε δει και στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές, ακόμα και τώρα, με το άτυχο νεαρό που σκοτώθηκε όταν έπεσε από το τρόλε και είναι όλη εκείνη η βιαστική και άσκεπτη, θα έλεγα, συζήτηση στο διαδίκτυο, αναπτύσσεται πολύ μίσος στο διαδίκτυο. Το επιτρέπει φυσικά η ίδια η γραμματική του μέσου. Και βεβαίως τώρα με τη Χρυσή Αυγή και το καθεξής. Θα έλεγα κλείνοντας το εξής, ότι μην περιμένουμε πολλά από τις επικοινωνιακές τεχνολογίες αυτών. Το διαδίκτυο είναι μια νέα και γενικότερα όλες οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας είναι νέες μορφές επικοινωνίας, οι οποίες δεν μπορούν από μόνες τους να δημιουργήσουν εκ του μηδενός νέες συνθήκες βελτιωμένου και αναβαθμισμένου δημόσιου διαλόγου ή να αναβαθμίσουν από μόνες τους την ποιότητα της δημοκρατίας. Ακριβώς διότι αυτές οι τεχνολογίες έρχονται και χρησιμοποιούνται από ανθρώπους, από ομάδες, από θεσμούς, μέσα σε συγκεκριμένες κοινωνίες, οι οποίες έχουν συγκεκριμένες παραδόσεις. Στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ παράδοση κοινωνίας πολιτών, δεν είχαμε ποτέ καμία σοβαρή παράδοση πολιτικού φιλελευθερισμού, δεν είχαμε ποτέ παράδοση διαλόγου. Πώς περιμένουμε λοιπόν το διαδίκτυο να γεμίσει ευκαιρίες ενός ομοχώνυμου διαλόγου, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, πώς περιμένουμε λοιπόν σε συνθήκες πόλωσης, σε συνθήκες κρίσης, σε συνθήκες γενικευμένης δυσπιστίας, όχι μόνο από αυτή την κρίση αλλά και πολύ παλιότερα, πώς περιμένουμε το διαδίκτυο να γεννήσει περισσότερες θετικές ευκαιρίες γεφυρωτικού διαλόγου και συνεννόησης από το να λειτουργήσει ως βήμα αρνητικών σχολείων και λόγων και hate speech, μισθού λόγου. Άρα και με αυτό κλείνω ότι θεωρητικός υπήν το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και της επικοινωνίας προσφέρουν ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα
λειτουργίες του διαδικτύου και τώρα προς το τέλος έθεσε και κάποια πολύ σημαντικά αυτονόητα ζητήματα δημοκρατίας. Ο πόλεμος του αυτονόητου προφανώς είναι πολύ σημαντικό.